Ο Παναγιώτης Ραφαηλίδη βρέθηκε καλεσμένο στην εκπομπή The Dio Night Show με παρουσιαστή τον Γρηγόρη Αρναουτοβλου, το βράδυ τη Δευτέρα 1 έβδομο. Ο τραγουδιστή και συνεργάτη τη Ναταλία Γερμανού στο Καλύτερα Δεν Γίνεται, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην τηλεόραση, στην ψυχοθεραπεία αλλά και στην προσωπική. Έπειτα από αναφορά του Γρηγόρη Αρναούτοβλου πως τον θεωρεί ένα σημαντικό πρόσωπο της τηλεόρασης, απάντησε πως «εγώ νιώθω ότι στην τηλεόραση είμαι άοσμος, διακριτικός, λίγο εκτός του κλίματος της τηλεόρασης. Σε πολλές ιστορίες, ας πούμε, που σχολιάστηκα μπαίνουμε για να αναλύσουμε και πρέπει να είμαστε με τον έναν ή τον άλλον, πολύ συχνά τις βλέπω και σκέφτομαι αν πειράζει που δεν είμαι με κανέναν από τους δύο». Πειράζει που θεωρώ ότι και οι δύο έχουν άδικο, ή ότι το θέμα όλο που αναλύουμε είναι ευτελέ και ανούσιο. Σχετικά με τι αλλαγέ που θα δει η εκπομπή, καλύτερα δεν γίνεται από το Σεπτέμβρη, απάντησε ότι θα υπάρξουν αλλαγέ στην εκπομπή. Φρεσκάρισμα. Εγώ θα συνεχίσω για πέμπτη χρονιά. Περνάνε τα χρόνια οι προθέσει τη εκπομπή ήταν να μην αλλάξει τίποτα αλλά πολύ ανθρώπινα θα έχουμε κάποιε αλλαγέ. Σε άλλο σημείο συζήτησαν παρουσιαστή και καλεσμένο για την ψυχοθεραπεία στην Ελλάδα, παραμένει ταμπού δυστυχώ στην Ελλάδα και εγώ ψυχοθεραπεύομαι. Επιμένω ότι ο χειρότερο εχθρό μα είναι ο εαυτό μα, αυτόν έχουμε να νικήσουμε και όχι το γυρο γυρω Μακάρι να είχαν όλοι το θάρρος να κάνουν ψυχοθεραπεία. Μακάρι όλοι να έκαναν αυτό. Στο τέλο τη συνέντευξη, ο Παναγιώτης Ραφαϊλίδη μίλησε για την προσωπική του ζωή, αποκαλύπτοντα: Ο έρωτα στη ζωή μου παίζει το ρόλο του, αλλά τώρα είναι σε αγρανάπαυση, ξεκουράζεται. Τώρα το καλοκαίρι είναι η εποχή του, νιώθω ότι θα έρθει. Μου αρέσει που έρχεται όταν δεν τον περιμένω. Εντάξει, δεν έχουμε πάντα χρόνο για τον έρωτα. Εντάξει, τον ζώο είναι πάντα.